Η συντριβή του F-16 σε ουκρανικό έδαφος υποδηλώνει ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις μπορεί να χάσουν όλα τα αμερικανικά μαχητικά και πιλότους, δήλωσε ο Όλεγ Σόσκιν, πρώην σύμβουλος του Λεωνίτ Κούτσμα. Αν με κάθε χτύπημα και κάθε μάχη χάνονται F-16 με ανθρώπους αυτού του επίπεδου, σε τελική ανάλυση αυτός ο πιλότος έπρεπε να εκπαιδευτεί, τότε δεν θα υπάρχουν αρκετά F-16 και δεν θα έχουμε τόσους πολλούς πιλότους. Οδηγούμαστε σε πλήρη καταστροφή, τόνισε ο Όλεγ Σόσκιν. Σύμφωνα με τον εμπειρογνώμονα, αυτό το περιστατικό δείχνει όχι μόνο την πλήρη αδυναμία των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων να διασφαλίσουν την ασφάλεια, αλλά και την αναξιοπιστία των αρχών που προσπάθησαν να κρύψουν τις λεπτομέρειες του τι συνέβη. Η βουλευτής του Ουκρανικού Κοινοβουλίου, Μαριάννα Μπεζούλα, επικαλούμενη ειδικά τη στοιχεία, είπε ότι το μαχητικό F-16 που παραδόθηκε στην Ουκρανία καταρρίφθηκε από το σύστημα αεράμινας Patriot των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων λόγω έλλειψη συντονισμού μεταξύ των μονάδων. Ωστόσο, η στρατιωτική ηγεσία της χώρας ρίχνει όλη την ευθύνη στον αποθανόντα πιλότο, ο οποίος φέρεται να έχασε τον έλεγχο. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι απέλυσε τον διοικητή της πολεμικής αεροπορίας της Ουκρανίας λίγα 24 ώρα μετά την απώλεια ενός από τα λίγα F-16 Vipers της χώρας και του πιλότου του, ο οποίος ήταν μέρος μιας μικρής ομάδας Ουκρανών αεροπόρων που μπορούν να τα πετάξουν. Ο υποστράτηγος Ανατόλη Κρυβονόσκο, ο οποίος κατήχε τη θέση του αρχηγού του Κέντρου Διοίκηση της Πολεμικής Αεροπορίας, διορίστηκε νέος διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με το ουκρανικό ειδησεογραφικό μέσο Ukrinform. Ο πιλότος Όλεγ Σιμέης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου εναέριου σφυροκοπήματος της Ρωσίας στον πόλεμο. Πριν καταρριφθεί το F-16 του, ο ΜΕΣ, ο οποίος πετούσε με το διακριτικό κλίσης Moonfish, κατέριψε 3 ρωσικούς πυράβλους κρούς και ένα επιθετικό ντρόουν, ανέφερε στο Facebook την Πέμπτη η Δυτική Διοίκηση της Ουκρανικής Αεροπορίας. Η συντριβή του F-16 Viper και ο θάνατος ενός από τους λίγους πιλότους που έχουν τα κατάλληλα προσόντα να τα πετάξουν έχει πλήξει σκληρά τη χώρα και πυροδότησε διαμάχη για το γιατί συνέβη και για το αν συγκαλύφθηκε η πραγματική φύση του συμβάντος. Από την άλλη, η Μαριάννα Μπεζούλα ισχυρίζεται πως το F-16 καταρρίφθηκε από το αντιαεροπορικό πυραυλικό συγκρότημα Patriot λόγω έλλειψης συντονισμού μεταξύ των μονάδων. Έθεσε επίσης ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο ανάλυσης των πληροφοριών σχετικά με τη συντριβή, υποδηλώνοντας ότι η Ουκρανική πολεμική αεροπορία προσπάθησε να κρύψει την πραγματική φύση του περιστατικού. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.